Θέλω να καλέσω στο βήμα τον επικεφαλή του συνδυασμού μας. Τον επικεφαλή του συνδυασμού 9-1. Τον αυριανό δήμαρχο. Καλώς στο βήμα τον Κώστα Κοντόπουλο. Συνδημότες, συνδημότησες, σας ευχαριστώ για τη σημερινή παρουσία σας. Εδώ, από τον πυρήνα του Ιστορικού Κέντρου, θα ξεκινήσουμε την αναγέννηση του νέου Δήμου Καστοριάς. Με νέα δεδομένα. Για μια νέα πορεία στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν. Μια πορεία δύσκολη, που θα δώσει όμως προοπτική σε όλους τους δημότες, σε όλες τις τάξεις, χωρίς αποκλεισμούς. Με ίση μεταχείριση όλων των δημοτών από το Δήμο μας. Δεν θέλουμε ένα μοντέλο διοίκησης που το έχει ξεπεράσει η ίδια η κοινωνία. Δεν θέλουμε το μοντέλο διοίκησης της περασμένης 20ετίας που προτείνουν οι άλλοι. Όχι όμως μόνο γι' αυτό, σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Για να δώσουμε προοπτική στον πρωτογενή τομέα, να εξασφαλίσουμε την κοινωνική μέρημνα προς όλες τις ευπαθείς ομάδες. Να επικεντρωθούμε στα ουσιώδη, να αφήσουμε πίσω τα ανούσια. Με έναν αποκλεισμό, με καθαρές γραμμές και αντικειμενικά κριτήρια. Πάντα αυτό κάνουμε. Το αποδείξαμε εμπράκτως. Δεν λαϊκίσαμε ποτέ. Δεν ασκήσαμε μικροπολιτική. Είχαμε καθαρές γραμμές. Θέλω να πάμε όλοι μαζί μπροστά ή να χαθεί άλλη μια τετραετία. Έχουν αποφασίσει. Έχουν επιλέξει. Την αλλαγή, την πρόοδο Ντούφα Καλλιόπη, Αλεξίου Τάσος, Αναστασιάδης Παντελής, Βαφιάδου Μάγδα, Γεωργιάδης Γεώργιος, Νικολαίδου Αθηνά, Νικολάου Νίκος, Νίκου Φώτης, Δίνα Σιλίας, Τζάρη Χριστίνα, Τριανταφυλλίδης Θεόφιλος, Τριανταφυλλίδης Μαλάντης, Τσάμπας Χαράλαμος, Τσάντσος Λάζαρος, Καρτομασίδης, Πάνη Μαστορέκα Ελένη, Μίτσιος Ζαχαρίας, Παπαδοπούλου Ελένη, Παπαθωμάς Βρούλης, Παρίσης Θωμάς, Πάνου Σελιανή. Οι δημότες έχουν επιλέξει και έχουν επιλέξει την αλλαγή, την πρόοδο, την προοπτική, την ελπίδα. Οι δημότες αποφάσισαν. Αυτή την Κυριακή κάτι καινούριο ξεκινάει. Όλοι μαζί στέλνουμε μήνυμα νίκης. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Από την Κυριακή κάτι καινούριο ξεκινάει για τον τόπο. Χωρίς αποκλεισμούς όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.
υποψήφιος δήμαρχος Καστοριάς.